Κύριε Καραθανασόπουλε, θέλω να σας ρωτήσω κάτι το οποίο το διάβασα. Απλά δεν θυμάμαι αν το έχω καταλάβει σωστά. Μου έκανε εντύπωση, θετική εντύπωση. Είχατε μια μεγάλη κομματική συνεδρίαση πολύ πρόσφατα. Το συνέδριο του κόμματος. Το συνέδριο. Και μάλιστα δώσατε στη δημοσιότητα και τη λίστα των εμβολιασθέντων. Σωστά. Δώσαμε στοιχεία των συνέδρων του κόμματος και ένα από αυτά τα στοιχεία ήταν και πώς έχουν κάνει τον εμβολιασμό από τους συνέδρους. Το οποίο στοιχεία τι δείξανε, αν επιτρέπετε. Το 93% τι είχε εμβολιαστεί έστω και μία φορά. Μάλιστα. Το 93% των συνέδρων του ΚΚΕ. Αυτό είναι μια στάση ευθύνης του κόμματος που ταυτόχρονα δείχνει τι δείχνει. Δείχνει ότι πρέπει όμως να διεκδικούμε αποφασιστικά και να αποκαλύπτουμε τις ευθύνες της κυβέρνησης. Διεκδικούμε δηλαδή τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας. Η κυβέρνηση με όλα αυτά τα μπρος πίσω, με όλα αυτά τα διλήμματα, ψευτοδιλήμματα τα οποία βάζει στο τραπέζι της συζήτησης, επί της ουσίας θέλει να καλλιεργήσει, να συνεχίσει να καλλιεργεί το αφήγημα της ατομικής ευθύνης. Τη στιγμή, την ίδια στιγμή, αντί να παίρνει μέτρα θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, μιλάει για κλείσιμο και συγχώνευση νοσοκομείων περιφερειακών, αντί να αναβαθμίσει την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, την αφήνει σε αυτά τα χάλια που θα μπορούσε να έχει παίξει καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη του εμβολιασμού, εάν ήταν αναπτυγμένη και ξεπερνώντας τα τεράστια προβλήματα που έχει με τις μαζικές προσλήψεις προσωπικού, με την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας χωρίς αποζημίωση. Το λέμε αυτό γιατί ακριβώς εδώ πέρα έχει ξεκινήσει ιστορία από την αρχή, θα σας θυμίσω, των εμβολίων, όπου υπήρχαν οι ανταγωνισμοί τεράστιοι, υπήρχαν δημοσίευματα για το κατά πόσο είναι κατάλληλο ένα ή όχι σκευασμό που από πίσω έκρυβαν τους ανταγωνισμούς που υπήρχαν ανάμεσα στις πολυεθνικές των εμβολίων για το ποιο εμβόλιο θα προωθηθεί. Όλα αυτά λοιπόν έχουν δημιουργήσει τη συγκεκριμένη εικόνα και τη συγκεκριμένη κατάσταση. Εμείς λοιπόν λέμε ότι πρέπει όλα τα διαθέσιμα εμβόλια που κυκλοφορούν να είναι διαθέσιμα στην Ελλάδα και ταυτόχρονα να πάρθουν όλα αυτά τα απαραίτητα μέτρα ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Διαφορετικά δεν θα μπορέσει η κυβέρνηση να απαντήσει αυτό το ζήτημα. Θα υπάρξει το νέο κύμα πανδημίας πολύ περισσότερο από τη στιγμή που η ίδια η κυβέρνηση προσαρμόζει τα πρωτόκολλα με βάση τις ανάγκες και τα συμφέροντα των επιχειρηματικών ομίλων και στον τομέα του τουρισμού, την ίδια στιγμή το οποίο δεν παίρνει μέτρα αποσυμφόρεσης των μέσων μαζικής μεταφοράς, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα. Λέμε το εξής, ότι δεν φτάνουν μόνο οι εμβολιασμοί. Το παράδειγμα του Ισραήλ είναι τρανό παράδειγμα. Χρειάζεται ταυτόχρονα να προωθηθούν μέτρα θωράκισης του δημόσιου συστήματος υγείας. Η κυβέρνηση, στο όνομα της εμπορευματοποίησης, αυτό το όνομα που περέτησαν όλες οι προηγούμενες κυβερνήσεις, προσπαθεί ακόμη περισσότερο να συρρυκνώσει το δημόσιο τομέα, μη ανοίγοντας κλειστά νοσοκομεία που κλείσαν οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Ένα. Δεύτερο ζήτημα. Αντίστοιχη λογική είναι και στα ζητήματα, επειδή συνδέονται άμεσα με τα θέματα της οικονομίας. Η κυβέρνηση ακριβώς μετατρέπει τα υγειονομικά πρωτόκολλα σε λάστιχο, προσπαθεί να αξιοποιήσει το σύνολο των πόρων προς όφελος των μεγάλων επιχειρηματικών ομήρων και ταυτόχρονα μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης προωθεί το πανευρωπαϊκό μνημόνιο σε βάρος των εργαζόμενων, των δικαιωμάτων των εργαζόμενων και των πλατείων λαϊκών στρωμάτων. Άρα λοιπόν η όποια ανάκαμψη θα είναι αβέβαιη και πάντως θα έχει βαθιά αντεργατικά και αντιλαϊκά χαρακτηριστικά. Και από αυτή την άποψη οι εργαζόμενοι πρέπει να διεκδικήσουν όχι μόνο την ικανοποίηση των αιτημάτων τους, το να μπορούν να ζουν με βάση τις ανάγκες τους, αλλά και ταυτόχρονα τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας.